Ακόμη και τη Ρόζα μου από το Ελαφωνήσι και τον Μπάλο Χανίων πολλούν διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών, δίνοντας στη λέξη ασχροκέρδια νέο νόημα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με την ποσότητα και ξεκινούν από 3 ευρώ έως και 40 ευρώ, με τη Ρόζα μου συσκευασμένη σε βαζάκια. Στην περιοχή που δραστηριοποιείται ο Δήμος υπάρχει φύλαξη, υπάρχει προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος. Αποτρέπουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, αν συμβούν και όποτε συμβαίνουν. Ελαφωνήσι και Μπάλος είναι περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο προστασίας ευρωπαϊκών οικοτόπων Natura. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενημερώνει ότι πρόκειται για παράνομη πρακτική. Ο Νεκτάριος Περάκης, πρόεδρος της μονομετοχικής επιχείρησης του Δήμου Καντάνου Σελήνου, που έχει την ευθύνη διαχείρισης της περιοχής, τονίζει πως πλέον μετά τη γιγάντωση του φαινομένου, 6 άτομα είναι επιφορτισμένα με την επίβλεψη της παραλίας, με σχεδόν αποκλειστικό αντικείμενο την αποτροπή περιστατικών κλοπής άμμου. Αυτό το φαινόμενο στην περιοχή που δραστηριοποιείται ο Δήμος, ο δικό μας, ο Δήμος Καντάνου Σελήνου και ο Δήμος Κισάνου, που είμαστε σε απόλυτη συνεργασία οι δύο Δήμοι στην περιοχή που δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε περίπου, ο Δήμος Καντάνου Σελήνου έχει γύρω στα 6 άτομα τα οποία αποπτεύουν την περιοχή. Αποτρέπουν οποιοδήποτε συμβεί. Ελάχιστες φορές συμβαίνει, να πω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν πινακίδες παντού που αναφέρουν, που δίνουν τις πληροφορίες στον επισκέπτη στο χώρο που εισέρχεται, στην περιοχή πως είναι προστατευόμενοι. Πινακίδες που αναφέρουν ότι είναι παράνομη πράξη αιμοληψία, ότι απαγορεύεται να συμβαίνει. Και αν κάποια στιγμή συμβαίνει, σπάνια που το έχουμε δει, το αποτρέπουμε. Το Ελαφωνήσι υπάγεται διοικητικά στους Δήμους Κισάμου και Καντάνου Σελήνου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος, στην ευθύνη του οποίου βρίσκεται το Ελαφωνήσι, η παραλία δέχεται περισσότερους από 5.000 επισκέπτες ημερησίως. Οι επισκέπτες σταθμεύουν τα οχήματά τους μόνο σε ιδιωτικούς χώρους, ενώ η προσέλευση στην παραλία γίνεται με τα πόδια. Τα ομπρελοκαθίσματα έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με το κόστος να ανέρχεται στα 20 ευρώ, ενώ για να χρησιμοποιήσει κάποιος τις τουαλέτες θα πληρώσει 1 ευρώ. Έχουμε εφαρμόσει ακριβώς την παραχώρηση συστηματικής και τις υπουργικές αποφάσεις. Είμαστε 90 ομπρέλες στο σύνολο, κάθε δήμος, στο συγκεκριμένο σημείο που μας έχουν υποδείξει. Το αντίτιμο ποιο είναι? Το αντίτιμο είναι 20 ευρώ. 20 ευρώ στο ΣΕΠ. Οι τουαλέτες στο Λαφωνήσι λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει κάποιο αντίτιμο για τις τουαλέτες, το οποίο είναι στις ώρες εργασίας της παραλίας. Πόσο κοστίζει για να χρησιμοποιήσει κάποιος την τουαλέτα? 1 ευρώ. Με το πάρκινγκ έχουμε κλείσει την είσοδο που μπαίνει στην προστατευόμενη περιοχή που έχει χαρακτηριστεί Natura. Δεν κατεβαίνει κανένα μηχανοκίνητο όχημα κάτω, εκτός από κάποιο όχημα εκτάκτου ανάγκης.